Γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Τσοπανάκης από το Τμήμα Ανάπτυξης Χρηματοδοτικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ΕΚΟΜΕ. Σας καλωσορίζω στη σειρά εκμάθησης της πλατφόρμας δημιουργίας ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού Twine. Ο συγκεκριμένος οδηγός εκπονήθηκε για τις ανάγκες του μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας επιτραπέζιου και ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού. Στα επόμενα βίντεο θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε το δικό σας ψηφιακό αφηγηματικό παιχνίδι σε περιβάλλον Twine. Στην περιγραφή του κάθε βίντεο θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για περαιτέρω βιβλιογραφία και βίντεο που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε περισσότερο το δικό σας ψηφιακό αφηγηματικό παιχνίδι. Σας εύχομαι καλή αρχή και μείνετε ασφαλείς! Για αρχή, πρέπει να μεταβούμε στην ιστοσελίδα του twinery.org για να κατεβάσουμε την εφαρμογή Twine. Επιλέγουμε την έκδοση 1.4.2 για το λειτουργικό σύστημα το οποίο υποστηρίζει ο ηλεκτρονικός μας υπολογιστής. Κάνουμε κλικ και ξεκινάει το κατέβασμα του λογισμικού. Αφού ολοκληρωθεί το κατέβασμα, τρέχουμε το εκτελέσιμο αρχείο και προχωράμε με την εγκατάστασή του. Αφού ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση, βρίσκουμε την εφαρμογή Twine και κάνουμε έναρξη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε το νέο μας παιχνίδι. Ανοίγοντας την εφαρμογή Twine, θα βρεθούμε σε ένα παράθυρο με τρία μικρότερα κουτάκια. Το πρώτο κουτάκι ορίζει την έναρξη του αφηγηματικού μας παιχνιδιού. Το δεύτερο κουτάκι αφορά τον τίτλο τον οποίο θα έχει το αφηγηματικό μας παιχνίδι και το τρίτο κουτάκι αφορά το συγγραφέα της ιστορίας. Ένα σημαντικό βήμα είναι να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε το έργο μας. Κάνουμε κλικ στο file και διαλέγουμε την επιλογή Save Story As. Διαλέγουμε τον επιθυμητό προορισμό στον οποίο θα αποθηκεύονται οι ιστορίες μας και δίνουμε ένα όνομα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανατρέξουμε εύκολα και γρήγορα στο σημείο που είναι αποθηκευμένο το έργο μας και να το ξανανοίξουμε και να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αποθήκευση αρκετά συχνά για να μην χάνουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει σε περίπτωση απρόοπτων συμβάντων. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το πρώτο βίντεο στη σειρά εκμάθησης περιβάλλοντος Twine. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τις δικές μας ιστορίες και πώς μπορούμε να δοκιμάσουμε το παιχνίδι μας.